Central Park decided some limitations. So we are sure that slowly we are going back to the functioning of the banks without serious problems. Some problems, it's I'm sure that will be created, but our people is ready to overcome the difficult moments we are passing. Όχι, είναι άδικο. Οποιοδήποτε ποσό παίρνει από καταθέτη είναι άδικο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι σοβαροί. Ας πούμε, να υπάρχει κάποιος να παίζει χρηματιστήριο, να παίρνει ομόλογα, να παίζει μετοχές, να τα χάσει και αυτά. Αλλά τώρα να γίνεται ένα Eurogroup και να παίρνει το αλλού τα λεφτά του καταθέτη, που είναι, μπορεί να είναι και κόπη μια ζωή, είναι αδικία. Που έχει εργαστεί μια ζωή και έχει κάνει μια ζωή καταθέσει. Και μετά από αυτό που είδα ότι συνέβη στην Κύπρο, βεβαίως και ανησυχώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ντόμινο κατά κάποιο τρόπο και να συμβεί και εδώ πέρα κάποια στιγμή. Για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι πλέον και ελπίζουμε για το καλύτερο.